Γεια σας, είμαι η Μαρία και σήμερα θα κάνουμε μαρμάρινα μπισκότα λεμονιού ή αλλιώς κρακέλε λεμονιού που κανονικά λέγεται κρακελίν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι πολύ νόστιμα μπισκότα, τραγανά απ' έξω, λίγο πιο μαλακά από μέσα. Είναι πολύ νόστιμα, έχουν έτσι ωραία γεύση λεμονιού και είναι πάρα πολύ νόστιμα. Είναι και πάρα πολύ εύκολο το να γίνουν. Τα υλικά απλά τα βλέπετε μπροστά σας, η συνταγή θα τη βρείτε ή στο τέλος του βίντεο ή στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Και για να ξεκινήσω θα βάλω πρώτα το baking powder, θα το ανακατέψω στο αλεύρι και το ξύσμα λεμονιού θα το ανακατέψω εκεί. Για να... πώς να το πω, να διανεμηθεί καλά το ξύσμα μέσα στο αλεύρι, στη ζύμη μετέπειτα. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω βάζοντας, θα συνεχίσω μάλλον βάζοντας στο μπολ το βούτυρο που πρέπει να είναι πιο μαλακό. Εμένα ήταν πιο μαλακό, παιδιά, το βούτυρο, αλλά μέχρι να το κάνω, μέχρι να ετοιμάσω κάποια πράγματα, μάλλον έσφιξε και δεν μπορώ τώρα να το ανακατέψω καλά με, με την άχνη ζάχαρη. Δεν πειράζει όμως, γιατί θα προσθέσω και τα αυγά τώρα, ενώ κανονικά θα έπρεπε πρώτα να το δουλέψω λίγο τη ζάχαρη με το βούτυρο. Θα προσθέσω τώρα τα αυγά και για να μπορέσει έτσι να γίνει ένα πιο ομοιόμορφο μείγμα. Αν θα έχετε, δηλαδή εγώ δεν σκέφτηκα καν ότι έσφιξε και το βάλα κατευθείαν, λέω μην ξαναξεκινήσω το βίντεο από την αρχή, είπα να το συνεχίσω. Εσείς όμως, επειδή δεν κάνετε βίντεο όταν τα μαγειρεύετε, βάλτε το βούτυρο λιγάκι να, στα μικροκύματα, να λίγο να μαλακώσει πιο πολύ, έτσι, για να μπορέσει μόνο και μόνο για, για την άχνη να το κάνετε αυτό. Τέλος πάντων, εγώ τώρα συνέχισα έτσι όπως είναι, πρόσθεσα τα αυγά, τα ανακάτεψα, έγινε έτσι ένα ωραίο μείγμα, πρόσθεσα τώρα την βανίλια και το χυμό λεμόνι. Ανακατεύω και θα προσθέσω τώρα το βούτυρο, το αλεύρι. Αλλά η ζύμη που θα γίνει, παιδιά, θα είναι μαλακιά. Μαλακιά και θα κολλάει στα χέρια. Αλλά, δηλαδή, ναι, ξέχασα και κάτι ακόμα. Εγώ θα προσθέσω και, επειδή είναι λεμόνι και θέλουμε έτσι να έχει ένα ωραίο κιτρινοπό χρώμα, θα προσθέσω και χρώμα ζαχαροπλαστικής, φυτικό. Αν εσείς δεν θέλετε, δεν το προσθέτετε, έτσι, αυτό είναι προαιρετικό. Λοιπόν, τώρα βάζω το αλεύρι στο μείγμα με τα αυγά και ανακατεύω. Το αλεύρι θα το προσθέτω σιγά σιγά, αλλά στη τελική το ζυμάρι που θα γίνει δεν θα είναι ζύμη που να πλάθεται, ας πούμε, όπως ένα κουλούρι ή ένα κουλουράκι. Η ζύμη θα είναι αρκετά μαλακιά. Αλλά επειδή θα το βάλουμε στο ψυγείο περίπου για μια ώρα, αυτό θα σφίξει και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε μετά τα μπαλάκια στο χέρι. Θα δείτε, δεν θα κολλάει καθόλου, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ανακάτεψα τη ζύμη, όπως βλέπετε είναι μαλακό το ζυμάρι, κολλάει στα χέρια, ναι, αλλά όπως είπα θα το βάλω στο ψυγείο μια ώρα, θα σφίξει εκεί το βούτυρο και αυτό θα βοηθήσει στο να μην κολλήσουν καθόλου, να μην κολλήσει καθόλου η ζύμη στα χέρια όταν να πλάσουμε τα μπισκότα αυτά. Οπότε στο ψυγείο μία ώρα και μετά από μία ώρα θα τα βγάλω και θα κάνω τώρα θα τα πλάσω. Σε ένα μπολάκι θα βάλω άχνη ζάχαρη. Αυτό είναι που κάνει πώς να πω, αυτά τα νερά πάνω στο μπισκότο για να μοιάζει με μαρμάρινα, γι' αυτό και τα λένε μαρμάρινα. Εγώ τα ζυγίζω. Μου είναι πιο εύκολο η αλήθεια, είναι, βλέπετε το παίρνω με το κουτάλι αλλά δεν κολλάει καθόλου στο χέρι. Ζυγίζω περίπου 30 γραμμάρια, άμα θέλετε κάτω το και 35, δεν είναι πολύ. Θα κάνω ένα μπαλάκι και θα το βάλω αμέσως στην άχνη. Δεν χρειάζεται να ετοιμάσετε πρώτα τα μπαλάκια και μετά να τα βάλετε ένα-ένα, γιατί θα βγάλει από πάνω κόρα η ζύμη και δεν θα μπορέσει να κολλήσει η άχνη, και η άχνη πρέπει να κολλήσει
στο μπισκότο για να κάνει αυτά τα σχέδια, έτσι. Αλλιώς δεν θα πετύχει, δεν θα έχει την εμφάνιση που πρέπει. Οπότε κάνουμε κατευθείαν το μπαλάκι με τα χέρια και στην άχνη και μετά στο ταψί. Το ταψί το βάζουμε εννοείται πάντα με αντικολλητικό χαρτί, με απόσταση μεταξύ τους, και βλέπετε είναι μπαλάκια, δεν τα πατάω, θα έρθει μόνο του και θα απλώσει, και θα τα ψήσω στο φούρνο 25 με 30 λεπτά, θα δείτε, βλέπετε, ήρθαν και άπλωσαν. Ήθελε κάποια απόσταση μεταξύ τους για να μην είναι, να μην κολλήσουν. Το σχέδιο το βλέπετε, αυτό έγινε επειδή φούσκωσε η ζύμη, έλειωσε και το βούτυρο και έκανε αυτά τα σχέδια. Και με ένα καφεδάκι, εννοείται, οποιοδήποτε μπισκότο, οποιοδήποτε κουλουράκι κτλ. Είναι φανταστικά. Φτιάξτε τα, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Θα σας δείξω και κάτι άλλο λίγο αργότερα, θα τα κάνουμε και κάπως αλλιώς και θα είναι επίσης πολύ νόστιμα. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ γλυκά, γεια!